στο δρόμο για το Βούπερταλ του Δημήτρη Νόλα. Η νύχτα είχε προχωρήσει όταν τα δύο παλικάρια, με τα νερά της βροχής να στάζουν από τα κεφάλια τους και να γλιστρούν πάνω στις δερμάτινες φόρμες, μπήκαν στο μικρό πανδοχείο. Ακούμπησαν στο πάτωμα τα πραγματά τους, κάθισαν σε ένα τραπέζι και ζήτησαν δύο μπύρες. Αυτός που έδωσε την παραγγελία προσπάθησε να την προφυλάξει από τις απανωτές βροντές που κατρακυλούσαν μέσα στην αίθουσα και φώναξε τόσο δυνατά που μόνο τότε οι δύο άλλοι μοναδικοί πελάτες γύρισαν και τους κοίταξαν, απορροφημένοι καθώς ήταν με το φλιπεράκι που έπαιζαν. Ο ξενοδόχος, ένας εξιντάρης από τα Γρεβενά, που είχε δουλέψει περισσότερο από 30 χρόνια στην οικοδόμηση του γερμανικού οικονομικού θαύματος, έφερε τα χοντρά ποτήρια κουτσένοντας ελαφρά. Η μικρή επιχείρηση με τα 4 δωμάτια στον πάνω όροφο και τη σάλα της μπειραρίας στο ισόγειο ήταν ένα παλιό υποστατικό κοντά στο Δούναβι, στην άκρη μιας κομμόπολης, κολλητά στα σύνορα με την Αυστρία και 2 χιλιόμετρα μακριά από τον αυτοκινητόδρομο. Ο Βαγγέλης Παπαβαγγέλης, χείρος και άκληρος, είχε αγοράσει το πανδοχείο με την αποζημίωση ενός εργατικού ατυχήματος και το κρατούσε με τη βοήθεια του ανιψιού του. Έτσι είχε νομίσει πριν από 10 χρόνια πως ο 20χρονος γιος της αδερφής του με την ελπίδα του μοναδικού κληρονόμου θα τον βοηθούσε. Αυτός όμως αποδείχτηκε εντελώς ακατάλληλος για το επάγγελμα του πανδοχέα. Ο Μανώλης ήταν ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος, ένας μονόχνοτος με εξάρσεις αισιοδοξίες, εναλλασσόμενες με πτώσεις σε βάραθρα απελπισίας και αποκλειστικής προσήλωσης στα φλίπερ. Όπως τώρα που έπαιζε μοναχικές παρτίδες με θεατή τον τελευταίο πελάτη, ο οποίος συνεχώς επαναλάμβανε «Λοιπόν, καληνύχτα» και διαρκώς καθυστερούσε να ανέβει στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί. Στα θετικά του 30χρονου πια Μανώλη έπρεπε να υπολογιστούν η καλή εκμάθηση των γερμανικών και μια σοβαρή ενασχόληση με τη συλλογή γραμματοσύμων, καρποστάλ και σπιρτόκουτων. Ήταν το μόνο πράγμα που έκανε με αγάπη και μέθοδο, τόσο που έφτασε να κερδίζει άνετα τη ζωή του χωρίς να νοιάζεται για το πανδοχείο του μπάρμπα του. Ο Βαγγέλης τον ανεχόταν και πότε τον φιλοξενούσε, όπως απόψε, για να έχει παρέα να μιλάνε ελληνικά και επειδή, όσο και να είναι, ο Μανώλης τον βοηθούσε να αλλάζει καμιά καμένη λάμπα. Ο Βαγγέλης είχε καταλάβει πόσο άχρηστος ήταν ο ανιψιός του όταν του είχε ζητήσει να ξαναγράψει την ταμπέλα της μπειραρίας. Ο Μανώλης επί 6 μήνες ανεβοκατέβαινε σε μια σκάλα για να ξύσει την ξεθοριασμένη επιγραφή που είχε καταφάει ο χρόνος και οι βροχές και χρησιμοποίησε 10 διαφορετικά πινέλα για να γράψει 2 λέξεις με την ονομασία της ταβέρνας και να ξεπατικώσει ένα μουντό ήλιο και ένα γκρίζο κύμα από κάτω. Στο τέλος όμως η αστραφτερή επιγραφή της ταβέρνας Ουζερεντόνα έλαμψε όπως όταν είχε πρωτολειτουργήσει στις αρχές της δεκαετίας του 30, πριν από 60 χρόνια. Ευτυχώς οι δουλειές πήγαιναν καλά, γιατί το μαγαζί βρισκόταν στην ευθεία που χρησιμοποιούσαν όσοι πήγαινε έρχονταν από τα Βαλκάνια και την Ανατολή, παρακάμπτοντας τους δρόμους μιας Γιουγκοσλαβίας που δεν υπήρχε πια και που οι δρόμοι της τον τελευταίο καιρό είχαν γεμίσει ρογμές και λακκούβες. «Θέλουμε και 2 δωμάτια για απόψε», είπε αυτός που είχε παραγγείλει τις μπύρες. «Θα πρέπει να βολευτείτε σε ένα», απάντησε ο Βαγγέλης πριν απομακρυνθεί και το νέο ξέσπασμα της βροχής έδειξε πως ο καιρός δεν θα τους επέτρεπε να έχουν άλλη επιλογή. «Άσχημος καιρός, συνέχισε, χωρίς να έχει όρεξη για γαλιφιές». Προσπαθούσε όμως να καθησυχάσει την ανησυχία που του προξενούσε αυτό το παράξενο δίδυμο που είχε εμφανιστεί μέσα από τη βροχή. «Λίγο θέλει να είναι τίποτα ληστές, τίποτα μαχαιροβγάτες», σκέφτηκε. Με αυτά που συμβαίνανε τον τελευταίο καιρό, ο Βαγγέλης έτρεμε τη φτώχεια και τη δυστυχία που κυκλοφορούσαν στους δρόμους. «Με τα πόδια ήρθατε», συνέχιζε τα φιλικά του ανοίγματα, καθώς ηρέμησε, συνειδητοποιώντας πως δεν ήταν και εντελώς μόνος του, ο Μανώλης και ο άλλος ο πελάτης συνέχιζαν να παίζουν φλίπερ.
Οι δύο νέοι άντρες δεν έδειξαν κατανόηση στην επίθεση κοινωνικής συναναστροφής. Δεν είχε τίποτε το ανησυχητικό ή επιθετικό η εμφάνισή τους, εκτός από το ότι οι ολόσωμες φόρμες από λεπτό μαύρο δέρμα είχαν κολλήσει πάνω τους και τα νερά έσταζαν από παντού. Θα έλεγες πως είχαν βγει μέσα από το ποτάμι, μέσα από μια θάλασσα νερό. Με μια ταυτόχρονη κίνηση κατέβασαν το πάνω μέρος της φόρμας και έμειναν με λευκά φανελάκια που άφηναν ακάλυπτο το στήθος και τις ομοπλάτες, τις στολισμένες με λουλουδάκια τατουάζ. Κάτι μουρμούρισαν για ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο λίγα μέτρα πιο πάνω και αυτός που λεγόταν Κρίστιαν και είχε μιλήσει πρώτος, είπε τρίβοντας το κοντοκουρεμένο κρανίο του με μια χούφτα χαρτοπετσέτες. «Βολφ», είπε στο σύντροφό του, «Βολφ, αυτός δεν θέλει να μας δώσει δύο δωμάτια». «Είπαμε, έχω μόνο ένα ελεύθερο», είπε ο Βαγγέλης και τραβήχτηκε πίσω από τον πάγκο. «Δεν είναι και τόσο μικρό το κρεβάτι, θα βολευτείτε. Είχα πολλούς γλυκάριδες απόψε». «Καλά, αφού η ταμπέλα έξω λέει πως έχεις ελεύθερα δωμάτια, θέλεις να μας πεις πως εκείνοι οι δύο αυτοί εκεί κάτω έχουν όλα τα δωμάτια?» «Το πράγμα αρχίζει και γίνεται διασκεδαστικό, φίλε μου», είπε ο Βολφ και χαμογέλασε δείχνοντας όσο περισσότερο γινόταν τα στραφτερά του δόντια προς τη μεριά του Μανώλη και εκείνου του καστανόχρωμου πελάτη με το λεπτό μουστάκι που παρακολουθούσε πάντα χωρίς μιλιά το σκορ στο φλίπερ. «Καιρός να ξεκαθαρίσει λίγο η παρανόηση», συνέχισε ο Κρίστιαν σαν να είχε μοιραστεί τα λόγια με το φίλο του. «Νομίζω, εγώ προσωπικά νομίζω, πως μαζευτήκαμε πολύ σε αυτή τη χώρα. Ούτε να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο δεν μπορούμε. Τόσο πολύ μαζευτήκαμε. Μερικοί από αυτούς ξεχνάνε πως ό,τι υπάρχει απ' εδώ και πάνω είναι δικό μας». «Τέλος πάντων, μια βόλτα βγήκαμε να κάνουμε», είπε γλυκά και καθησυχαστικά ο Βολφ και αμέσως μετά ούρλιαξε με τέτοια βιαιότητα που στέγνωσε το φανελάκι του. «Δεν βγήκαμε να τους κάνουμε μάθημα». Ο Μανώλης αναξύπνησε πολύ θαρκοβαθύ με τη λέξη «μάθημα» που τόσο επιθετικά είχε υπογραμμίσει ο Βολφ, πλησίασε αργά αφήνοντας πίσω τον Τούρκο που μέχρι τότε παρακολουθούσε αμήνυτος τις επιτυχίες του στο φλίπερ. Αυτό το ανθρωπάκι με το τζιν που κάμισο και το πορτοκαλί σουέντ παντελόνι είχε φτάσει μαζί με την οικογένειά του από τα βάθη της Μικράς Ασίας εκείνο το βράδυ, λίγο πριν εμφανιστούν αυτά τα δύο ενοχλητικά πλάσματα. Σε ένα κλειστό φορτηγάκι Mercedes, βαρύ μοντέλο του 70, η γυναίκα του, η αδερφή της και τα παιδιά τους ήρθαν και κατέλησαν στα δύο δωμάτια που βλέπανε στην πίσω αυλή. Καθυστερούσε για να περάσει κι άλλο η ώρα να νηστάξει και τώρα έδειχνε να τα έχει χαμένα, γιατί δεν περίμενε μια τέτοια νυχτερινή συνάντηση στο δρόμο για τον Βούπερταλ. Δύο μήνες απουσίες στο μακρινό χωριό του τον είχαν κάνει να ξεχάσει πως πρέπει να αντιμετωπίζει και τέτοιες καταστάσεις στη χώρα που ζει και δουλεύει τα τελευταία 20 χρόνια και όπου είχαν γεννηθεί τα παιδιά του. Ο Μανώλης στάθηκε μπροστά τους αφαιρώντας τον Τούρκο από το οπτικό τους πεδίο. Τον κάλυψε και είπε στο Βολφ που έδειχνε να είναι έτοιμος για κάτι που θα αργούσε να μετανιώσει. «Σε ξέρω εσένα, σε έχω δει πριν κανένα μήνα σε έναν αγώνα σκοποβολής. Είσαι συλλέκτης κι εσύ. Μαζεύεις τηλεφωνικές κάρτες, έτσι δεν είναι?» Ο Βολφ δεν αντέδρασε και ο Μανώλης συνέχισε. «Είσαι εντάξει, σε ξέρω. Είχες κερδίσει και ένα μετάλλιο εκείνη τη βραδιά στους αγώνες. Γιατί δεν πας σπίτι σου να κοιμηθούμε κι εμείς? Οι μπύρες είναι κερασμένες». «Κι εγώ σε ξέρω», είπε επιτέλους ο Βολφ. «Όμως βαριέμαι τα Σαββατόβραδα. Δεν είναι και κανένα σπίτι και βγήκα να κάνω μια βόλτα. Και να που πέφτω πάνω σε ξένους που δεν με αφήνουν ούτε ένα δωμάτιο να νοικιάσω». «Κοίτα, ο φίλος μου δεν είναι ξένος, ο φίλος μου είναι Ελβετός», είπε σταθερά ο Μανώλης και συνέχισε κοιτώντας τον στα μάτια. «Δεν θα ήθελες να τον προσβάλεις?» «Κανένα δεν προσβάλλουμε εμείς», φώναξε πάλι δυνατά ο Κρίστιαν. «Έχουμε τρόπους εμείς. Με αυτόν τα έχω βάλει, με αυτόν τον κάπελα που δεν μας δίνει δύο δωμάτια να ξεκουραστούμε λίγο και να ετοιμάσουμε τη δουλειά μας. Έχουμε πολλή δουλειά αύριο το πρωί και σημαντική. Έχουμε μια συνέντευξη να κάνουμε». Ο Κρίστιαν φαινόταν τώρα πολύ θυμωμένος, κουνώντας απειλητικά το δάχτυλό του προς τη μεριά του Βαγγέλη που μάλαζε το σακατεμένο πόδι του εδώ και ώρα, αδυνατώντας να ελέγξει την κατάσταση. Αναρωτιόταν πού θα βγάλει αυτή η ιστορία, όταν ο Κρίστιαν είπε κοφτά: «Ξυπνήστε τους, θέλω να τους δω».
«Είναι τρελό αυτό», κατάφερε να ψελίσει ο Βαγγέλης, σίγουρος πια για την άσχημη τροπή που παίρνανε τα πράγματα. Ο Τούρκος δεν κρατήθηκε και μίλησε κοπιαστά. Τα γερμανικά του όσο προσεγμένα και να ήταν δεν μαρτυρούσαν Ελβετό. «Η οικογένειά μου είναι, δεν είναι σωστό να τους ξυπνήσεις, είναι πολύ κουρασμένοι». Η βροχή και τα μπουμπουνιτά είχαν σταματήσει και η φωνή του ακούστηκε σαν το αργό σκίσιμο μιας κόλλας χαρτιού. «Τι Ελβετός και μπούρδες», πετάχτηκε τώρα ο Κρίστιαν σαν αυτόν που έλυσε ένα έγγυμα ή βρήκε ένα βαθιά κρυμμένο μυστικό. «Στο πάρκινγκ δεν υπάρχει άλλο αυτοκίνητο παρά μία γριά Mercedes που βρωμάει. Άκου Ελβετός, Ελβετός ο κόλος μου, εξάλλου». Συμπλήρωσε με τον τρόπο του επιστήμονα μπροστά στη λύση του προβλήματος πάνω στο οποίο είχαν όλοι σπάσει τα μούτρα τους πριν από αυτόν. Εξάλλου, κανένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη οικογένεια για να γεμίσει 4 δωμάτια ξενοδοχείο. «Τούρκος είσαι, Νάτι είσαι», τελείωσε θριαβευτικά και το λογικό του συμπέρασμα ακούστηκε όπως ο κρότος της πλάκας που πέφτει πάνω σε ένα φρεσκοσκαμένο τάφο. Ο Κρίστιαν έκανε 2-3 απειλητικά βήματα προς τη μεριά του Τούρκου και έσπρωξε στο πέρασμά του τον Μανώλη, χωρίς να του δώσει την παραμικρή σημασία. Τα βήματά του ήταν αργά και μελετημένα. Το παντελόνι του από λεπτό μαύρο δέρμα τόνιζε τους στενούς πλουτούς και φούσκωνε επιθετικά εκεί, ανάμεσα στα σκέλια του, τόσο που σίγουρα αισθανόταν σαν μικρός θεός όταν είπε «Θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη». Ακούστηκε σαν όλα τα προηγούμενα που είχε πει και αυτός και ο σύντροφός του να ήταν μια εισαγωγή δευτερεύουσας σημασίας. Ό,τι έλεγε τώρα ακουγόταν σοβαρά και με σημασία. «Εσύ», είπε αυστηρά στον Τούρκο, «πού νομίζεις πως πηγαίνεις έτσι ξένιαστα αφήνοντας τα σημάδια σου εδώ και εκεί? Θα μαζέψεις τώρα μέσω στο αυτοκίνητό σου από μπροστά. Θα το βάλεις πίσω, θα το κρύψεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις, το αυτοκίνητο θα φύγει από τη φάτσα του μαγαζιού. Αύριο το πρωί θα δώσει μια συνέντευξη για την τηλεόραση, μια βαρισίματη εξαγγελία προς το γερμανικό λαό, ο Ernst Reim. Αυτό το μέρος θα πρέπει να ξαναβρει τουλάχιστον για τις ανάγκες της συνέντευξης κάτι από το παλιό του χρώμα. Θα αποζημιωθείς βεβαίως για όλη αυτή την ιστορία», είπε απευθυνόμενος στο Βαγγέλη που είχε αρχίσει να συνέρχεται καθώς ένα λεπτό νωρίτερα πίστευε πως θα μπορούσαν να αρχίσουν τις πιστολιές. Το είχε καταλάβει από την πρώτη στιγμή πως ήταν νεοναζιστές, καθησύχασε τον εαυτό του ο Βαγγέλης. Εν τέλει δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Για μια συνέντευξη είχαν έρθει. Καλά, αλλά και αυτός ο Ράιμ δεν ήταν ένας πεθαμένος. Μπορεί ένας νεκρός να μιλήσει. Και τι να πει? «Τα γεγονότα θα δείξουν τι μπορεί να κάνει ο Ράιμ», είπε ο Κρίστιαν με στόμφο, σαν να είχε αφουγκραστεί τις σκέψεις του Βαγγέλη. «Είπαμε, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους», και συνέχισε με τον τρόπο της διακήρυξης. «Σχεδιάζω μια Ευρώπη δυνατή από την Πετρούπολη στο Γιβραλτάρ και από το Δουβλίνο στην Αθήνα. Μία μοναδική και ομοιόμορφη, δυνατή στο πνεύμα αλλά και στο σώμα, για να επιζήσει στους δύσκολους καιρούς που βρίσκονται κιόλας εδώ. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα όπως ήταν παλιά, γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Μόνον κάτι τέτοιο θα δώσει μια πνοή ζωή σε αυτό το σκηνικό που είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Πού είναι το κάδρο με την πτήση του Ζέπελιν και αυτό με τη φωτογραφία της ποδοσφαιρικής ομάδας και η κορκίζα με τον Μπίσμαρκ και η βιτρίνα με τα τρόπαια του κυνηγετικού συλλόγου και η κεφαλή του Ζαρκαδιού, τα κέρατα? Πού είναι τα κέρατα?» Ο Βαγγέλης έριξε μια πλάγια ματιά στο Μανώλη και είπε πως όλα αυτά ήταν στη Σοφίτα. Εκεί ήταν η θέση τους εδώ και πολλά χρόνια. «Ξέρετε», είπε με μια γελία αυτοπεποίθηση, «μου ανήκουν αυτά τα πράγματα, τα είχα αγοράσει μαζί με την πυραρία. Δεν είναι για συζήτηση αυτό το θέμα, θα δούμε αργότερα σε ποιον ανήκουν. Τώρα πρέπει να έρθουν κάτω και να ξαναμπούν στη θέση τους. Τα θέλω όλα κάτω, το ραντεβού είναι για τις 8 και μόλις προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε λίγο». «Για μια στιγμή», αντιμίλησε ο Μανώλης, που δεν του άρεσε και πολύ η ιδέα να φορτώνεται σκουπίδια μέσα στη νύχτα. «Άσε που παρά ήταν περίεργη τούτη εδώ. Δείχνανε για τσόγλανη, αλλά λίγο τόχης να ήταν από καμιά κρατική υπηρεσία με καταγραμμένες όλες τις παλιατσούρες, τις ξεχασμένες τόσα χρόνια, από τις οποίες είχε προλάβει να ξαφρίσει 2 αναμνηστικούς φακέλους με γραμματόσημα και ένα φτηνό νόμισμα με το κεφάλι του Χίτεμπουργκ.
Αυτό όμως που τον είχε θυμώσει περισσότερο δεν ήταν ούτε η πιθανή αποκάλυψη της μικροαπάτης ούτε η προοπτική της καταναγκαστικής εργασίας μέσα στη νύχτα. Αυτό που τον είχε κάνει να λυσάξει ήταν πως τούτος ο Μπουνταλάς, αυτό το ανθρωπάκι με το σουέντ πορτοκαλί παντελόνι, του τίναξε στον αέρα την υπέροχη ελβετική του μπλόφα με το να βιαστεί να μιλήσει και να προδώσει την καταγωγή του. «Για μια στιγμή, κύριε», επανέλαβε ξινά, χωρίς να αποφύγει ένα υποτιμητικό βλέμμα προς τον Τούρκο, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο θαύμαζε τις επιδόσεις του στο φλίπερ. «Εντάξει, αγαπητοί κύριοι», μπήκε στη μέση ο Βαγγέλης θέλοντας να προλάβει τον ανιψιό του από κάποιο μπέρδεμα της τελευταίας στιγμής. «Ασφαλώς και θα βοηθήσουμε». Ο Βαγγέλης σκέφτηκε πως περίσευε να γυρίσουν ανάποδα τα πράγματα, ενώ δεν είχαν πάρει άσχημη τροπή με τον Τούρκο λίγο πριν. Τι βιάστηκε να μιλήσει και αυτός ο κόπανος, νάτος τώρα ο Μεμέτης, κοιτώντας το πάτωμα προσπαθούσε να περάσει απαρατήρητος. Έτσι όπως κατευθυνόταν στις μύτες των ποδιών του προς τη σκάλα, έδειχνε να το έχει πάρει απόφαση πως θα έπρεπε να δουλέψει κι άλλο για να εξαγοράσει μια άτυπη βίζα εισόδου στη χώρα και να φτάσει ασφαλή στο Βούπερταλ να κλειδώσει την οικογένειά του στο σπίτι και ύστερα θα βλέπαμε ύστερα. Ύστερα από λίγο όταν κατέβαιναν τις σκάλες, ο Βαγγέλης προηγήθηκε κρατώντας προσεκτικά ένα χαρτόκουτο με πάργυρα κύπελα. Ο Τούρκος προσπαθούσε να βολέψει στην αγκαλιά του ένα σύμπλεγμα κεράτων με τις ξύλινες βάσεις τους και ενώ τα είχε καταφέρει πολύ καλά με την κάθε της σκάλα της σοφίτας, όταν πήγε να κατέβει τη λουστραρισμένη και να κρατηθεί από την κουπαστή της, κατρακύλησε πέφτοντας πάνω στο Βαγγέλη και τον παρέσυρε μέχρι κάτω στο χόλ της μπειραρίας. Ο πάταγος που δημιούργησαν τα δύο σώματα αλλά και τα χτυπήματα των κεράτων πάνω στα γυαλιστερά τρόπαια σήκωσαν τέτοιο θόρυβο που ο Βόλφ τεινάχθηκε απότομα από το τραπέζι που είχε γύρει και μισοκιμόταν πάνω στα διπλωμένα μπράτσα του και το κεφάλι του Μανώλη γλίστησε από την ίστα πάνω στο φλίπερ που αναβόσβηνε μια κερδισμένη παρτίδα. «Τι ώρα είναι?» φώναξε δυνατά ο Βόλφ, ενώ ο Κρίστιαν δίπλα του με το κεφάλι ριγμένο πίσω και τα μάτια ορθάνυχτα κοίταζε το ταβάνι. «Σχεδόν η αιωνιότητα», του απάντησε αυτός και του δείξε το Μανώλη που έσυρε τα νισταγμένα βήματά του πίσω από τον πάγκο και ήπιε ένα ποτήρι νερό. «Κοίτα αυτόν τον φυγόπονο, τον Σάπιο», σχολίασε με έναν τόνο αληθινής απογοήτευσης στη φωνή του και αναστέναξε βαθιά. «Τι παρακμή, Θεέ μου!» «Άιντε, άιντε», είπε ο Τούρκος ζωηρά, δίνοντας ένα χέρι στο Βαγγέλη να σηκωθεί και απευθύνθηκε στο Μανώλη. «Τι κάθεσαι, ξέρεις τι υπάρχει επάνω, έχει πολλή δουλειά, άιντε να βοηθήσεις». Δεν περίμενε να τον υπακούσει ο μισοζαλισμένος Μανώλης και άρχισε να καρφώνει πρόκες στερεώνοντας ζεύγη κεράτων όπου αυτός νόμιζε καλύτερα. «Όχι εκεί», υπέδειξε με αυταρχική φωνή στο Βαγγέλη που είχε επιστρέψει με μια στίβα αραχνιασμένες αναμνηστικές φωτογραφίες και τις τοποθετούσε στο περβάζι του μεγάλου παράθυρου που έφερε το ασθενικό φως της αυγής. «Φτηνά την γλιτώσαμε», είπε ο Βαγγέλης στο Μανώλη, ενώ τοποθετούσε τα κάδρα σύμφωνα με υποδείξεις του Τούρκου. «Και πήρα μια τρομάρα στην αρχή. Εν τέλει θα μας πάρει τηλεόραση, ενώ θα μπορούσαν να μας είχαν κάψει. Το φοβήθηκα για μια στιγμή, ξέρεις». «Μα τι λες βρε ηλίθιε», ξέσπασε ο Μανώλης σαν να θύμωσε με τον εαυτό του. «Αυτός ο Ράιμ, αυτός ο...» κόμπιασε και χτυπήθηκε σαν να τον κατέλαβε κρίση επιληπτική. «Αυτόν τον αρχιναζιστή. Τον σφάξαν οι ίδιοι, οι δικοί του, την άνοιξη του 34. Είτε σε κάψουνε, είτε παρουσιαστεί ο Ράιμ και δώσει συνέντευξη και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα γίνει είδηση στο βραδινό δελτίο». «Αυτός ο Μανώλης δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει άνθρωπος», σκέφτηκε ο Βαγγέλης. «Όλο την ανάποδη πλευρά των πραγμάτων έβλεπε».